Γεια σας. Αν έχετε μπει στη σελίδα μου, τότε θα έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί. Εγώ είμαι η Εύη και αυτός είναι ο Ρόκερ. Και σήμερα θα σας μιλήσω για το Ρόκερ. Ο Ρόκερ λοιπόν είναι το σκυλί μου. Ο Ρόκερ είναι κόκερ σπάνιελ, μεσαίου μεγέθους, λέει, αρσενικούλης και είναι ακόμα κουτάδι. Σε λίγο θα γίνει ενός έτους. Είναι παιχνιδιάρης, είναι ανεξάρτητος, πολύ γλυκός με τα παιδιά, πολύ τρυφερός και πολύ αγαπησιάρης. Βέβαια, είναι και μεγάλη ευθύνη, ειδικότερα μα δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο για να ασχολείσαι μαζί του όπως εγώ. Είναι μαζί μου από το Μάρτιο, κάνουμε καλή παρέα, αγαπιόμαστε πολύ, αλλά ταυτόχρονα θέλει και μεγάλη φροντίδα. Να, ας πούμε για παράδειγμα, ο Ρόκερ έχει κάνει όλα του τα εμβόλια και έχει πάνω του και το ταμπελάκι με το αντιλυσικό που είναι υποχρεωτικό για όλα τα σκυλιά. Και αν δεν έχετε κάνει όλα τα εμβόλια ή αν δεν έχετε κάνει το αντιλυσικό, να ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ κακό και για εσάς και για το σκυλί σας. Από τη στιγμή που έχετε ένα σκυλί, θα πρέπει να είστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Μάλλον τα λέω ωραία, γιατί τον έχω ηρεμήσει. Ο Ρόκερ λοιπόν είναι ένα κουταβάκι πολύ παιχνιδιάρικο, πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό, που με αγαπάει πολύ. Κι εγώ όμως προσπαθώ επίσης να είμαι πάρα πολύ καλή μαζί του. Εκτός λοιπόν από τα εμβόλια μας και όλες τις φροντίδες που πρέπει να. Αυτό το υποχρεωτικό είναι το κοινωνικό τυπάκι που σημαίνει ότι άμα χαθεί θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του, οπότε άμα τον βρει κάποιος να μου το επιστρέψει. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχετε σκυλί, να το έχετε τσιπαρισμένο. Έτσι ώστε άμα το χάσετε να μπορείτε να το βρείτε. Και γι' αυτό είναι μια πολύ σημαντική θετική προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο το τελευταίο χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με ηλεκτρονική καταγραφή και από δεσποζόμενα αλλά και από αδέσποτα σκυλιά. Άμα χάσω το Ρόκερ, τέλει τι λέω, να ξέρω ότι θα το βρω. Γι' αυτό λοιπόν να κάνετε, να βάλετε τσιπάκια στα ζωάκια σας. Ο Ροκερίνος λοιπόν, τώρα είναι πάρα πολύ καλός. Συνήθως δεν είναι έτσι. Πετάνε και οι τρίχες του γιατί μαδάει πολύ, γιατί είναι η εποχή του. Ο Ροκερίνος λοιπόν, όπως κάθε σκυλί, θέλει αγάπη, φροντίδα και να περνάς ώρες μαζί του. Πάμε βόλτες, πηγαίνουμε για καφέ. Είμαστε πολύ καλά σκυλιά. Μας αρέσουν πολύ τα παιδιά. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες. Αλλά γενικότερα είμαστε πολύ χαρούμενοι να είμαστε με κόσμο. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε βόλτα, πάλι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για να σεβαστούμε αυτούς που δεν τους αρέσουν τα σκυλιά ή που θεωρούν ότι απλώς κάνουν άσχημα πράγματα. Εμείς λοιπόν, όταν πηγαίνουμε βόλτα, έχουμε πάντα τις σακουλίτες μας μαζί. Και όταν κάνουμε την ανάγκη μας, αμέσως σκύβουμε και τα μαζεύουμε. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κανένας να μας κάνει παρατήρηση. Το ίδιο θα πρέπει να κάνετε κι εσείς. Πρέπει να σεβόμαστε και το περιβάλλον και τους άλλους. Αχ, τι ευτυχισμένος που είναι ο σκύλος μου, καθέται ήσυχος. Ο Ροκερίνος λοιπόν είναι ένα σκυλί όπως όλα τα άλλα που χρειάζεται πολύ αγάπη, πολύ φροντίδα, φαγητό και νερό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ένα σκυλί θα πρέπει τακτικά να το πηγαίνετε στο κτηνίατρο, θα πρέπει να το προσέχετε, θα πρέπει να μην το αφήνετε πολλές ώρες μόνο του και όταν είστε μαζί να το αγαπάτε πραγματικά. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που λένε ότι ένα σκυλί πρέπει να είναι εκπαιδευμένο. Προσωπικά πιστεύω ότι η εκπαίδευση γίνεται μόνο μεταξύ των δύο. Δηλαδή, πόσο χρόνο έχω εγώ να αφιερώσω σε αυτόν για να μάθει πράγματα. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σου πω για το Ρόκερ. Θα πρέπει να ξεσκονιστούμε τώρα γιατί μαγαίνω πολύ. Πες για Ρόκερ. Γεια σας.